Σε ειδική συνεδρίαση, ο Δήμος Αρταίων το απόγευμα της Τετάρτης παρουσίασε το νέο προϋπολογισμό του νέου έτους. Με ένα σφιχτό προϋπολογισμό ενταγμένο στις ανάγκες που επιτάσσει το γενικότερο οικονομικό κλίμα, μιας και οι οικονομικοί πόροι προς τους Δήμους μειώνονται διαρκώς. Ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους που εγκρίθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ισοσκελισμένος με τα έσοδα και τα έξοδα να ανέρχονται σε 35.945.915 ευρώ. Την εισήγηση του θέματος έκανε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Χριστόφορος Σιαφάκας, εκφράζοντας την ελπίδα του για το 2018 να είναι ένα καλύτερο έτος για την Άρτα, τους πολίτες και το Δήμο. Εισέχουμε στη συζήτηση το μοναδικό θέμα τους που έχουμε, την ψήφιση του προϋπολογισμού για το έτος 2018. Το λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, ο κ. Σιαφάκας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως προανέφερα, και γνωρίζετε όλοι σας, ο προϋπολογισμός καταρτίζεται μέσα σε ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο με βάση τα στοιχεία των πραγματικών εσόδων, έχοντας σαν βάση κυρίως τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τα δύο προηγούμενα έτη, οικονομικά έτη. Στη συνέχεια προσαρμόζουμε τις δαπάνες στο ύψος που επιτρέπουν τα έσοδα. Στόχος μας είναι να έχουμε έναν Δήμο ισορροπημένο, οικονομικά αυτοδύναμο και ανεξάρτητο και πάνω απ' όλα έμπιστο. Για το λόγο αυτό και κινούμενη καθημερινά σε αυτή την κατεύθυνση, εξοφλήσαμε όλες τις παλές οφειλές που είχε ο Δήμος προς προμηθευτές, εργολάβους και άλλους συνεργάτες, απορροφώντας τα 726 χιλιάρικα από το πρόγραμμα λήξης πρώτης μονοφυλών. Ολοκληρώνουμε την εξόφληση και των δικαστικών εκκρεμωτήτων άμεσα με άλλα επιπλέον 81.000 περίπου ευρώ. Διορθώσαμε τα τετραγωνικά στα δημοτικά τέλη και προχωράμε στη διόρθωση του ΤΑΠ και καθορισμό ζώνης για όλα τα ακίνητα. Βεβαιώσαμε παλές οφειλές προστήμων, όπως είναι ΚΟΠ, μουσικής, κοινό χρηστοφόρου, το 5% για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, διάφοροι κατάλογοι, φέρνοντας το Δήμο σε μια πραγματική οικονομική ισορροπία. Προχωράμε στο νέο κανονισμό λειτουργίας του κημητηρίου, που είναι σήμερα και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, λαϊκής αγοράς και δημοτικών χώρων άθλησης. Τακτοποιούμε φορολογικές υποχρεώσεις του Δήμου παλαιών ετών, όπως είναι η υποβολή φορολογικής δήλωσης για τα έτη 2014, που είναι υποχρεωμένος από τότε ο Δήμος 2015-2016 για πρώτη φορά, το Ε9 και άλλα. Διορθώνουμε τον πολλαπλό το ΦΟΠ του Δήμου από λάθος και υπέρογγες χρεώσεις. Θα έχουμε άμεσα μέχρι το τέλος του έτους μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων, η οποία πιστεύω θα φανεί και στην πρώτη αναμόρφωση του νέου έτους του 2018. Ο επικεφαλής της παράταξης Αρτινών Όραμα, Παύλος Στασινός, στην τοποθέτησή του για το νέο προϋπολογισμό, ανέφερε: «Είστε εκτός πραγματικότητας των αναγκών των πολιτών. Θεωρώ ότι δεν στηρίζετε δυσευαίσθητες κοινωνικές ομάδες». Κλείνοντας, ο κ. Στασινός υπογράμμισε ότι «είναι ένας πλασματικός προϋπολογισμός, γι' αυτό δεν το ψηφίσουμε», πρόσθεσε. Εγώ θα έλεγα μια κουβέντα που τώρα τελευταία είναι και της μόδας, είναι ένας fake προϋπολογισμός, τον οποίο θα αλλάξουμε 500 φορές. Και εδώ καλούμαστε σήμερα απλώς να στήσουμε αυτό το πράγμα που λέγεται προϋπολογισμός, ώστε να μπορούμε να το αλλάζουμε και να κυλάει να περάσουμε το χρόνο μας. Εμείς δεν θα τον ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, δεν τον θεωρούμε καταρχήν. Να μην πω σε λεπτομέρειες, μπήκαν οι προλαρίστατες της αντιπολίτευσης. Είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος καταρχήν μειώνει δαπάνες σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, τις οποίες πρέπει να προσέχουμε, να βοηθήσουμε. Θα διαφωνήσω λίγο με την κυρία Κιτσαλά όσον αφορά τις δαπάνες διαφήμισης του Δήμου. Ο Δήμος έχει ανάγκη από διαφήμιση να κάνει των προϊόντων του, των μνημείων του, αυτές είναι ανταποδοτικές, σου εισπολαπλούν οι δαπάνες και σε αυτόν τον τομέα θα το ψήφιζα. Αλλά εν γέννη θεωρώ τον προϋπολογισμό λιτό, αντιαναπτυξιακό, αντικοινωνικό και θα το καταψηφίσω. Επικεφαλής της παράταξης γέφυρα στο μέλλον, Γιάννης Παπαλέξης, στην τοποθέτησή του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είστε περίπου στα περσινά στοιχεία. Δεν έχετε μελέτες για να διεκδικήσετε μεγάλα ποσά. Για εμένα δεν είδαμε πολλά. Γι' αυτό δεν ψηφίζω τον προϋπολογισμό». Θα μπορούσε όμως
το αποτύπωμα αυτό και το αναπτυξιακό, το όποιο αναπτυξιακό είναι να δοθεί μέσα από διεκδικήσεις, μέσα από προγράμματα τα οποία είναι διεκδικήσιμο, είναι δηλαδή ανταγωνιστικά, μέσα από τα οποία πάμε και ξεπερνάμε αυτόν τον τεταγμένο προπολογισμό, ο οποίος είμαστε αναγκασμένοι να υλοποιήσουμε, να πάμε παραπέρα. Από αυτό φαίνεται όμως από ποια, φαίνεται από τις μελέτες που έχουμε κάνει, από μελέτες όμως που έχουν ουσία. Όχι μελέτες για να κάνουμε, αν θέλετε, άλλου είδους πολιτική, όπως παραδείγματος χάρη να δούμε αν χρειάζεται αεροδρόμιο στην Άρτα και να πληρώσουμε 20.000. Δεν λέω ότι χρειάζεται αεροδρόμιο, αλλά νομίζω ότι δεν είναι για την εποχή μας. Δεν λέω ότι χρειάζεται υδατοδρόμιο, αλλά το να πληρώσει 20.000 αυτή την εποχή για να δεις αν χρειάζεται υδατοδρόμιο, ας πούμε, θα μπορούσε κάποιος άλλος να πει να φτιάξουμε και μέσα στη Λίμνη, εδώ στο Παραποτάμιο, κάτι ανάλογο. Ως εκ τούτου, δεν έχουμε τέτοιες μελέτες οι οποίες να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε, φαίνεται το αποτέλεσμα, δεν είδε, ότι δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε τέτοια λεφτά. Κλείνοντας, επειδή πραγματικά μου φαίνεται, ενώ είναι πολύ ουσιαστικό και πολύ πολιτικό το θέμα του προϋπολογισμού, ανέκαθεν δεν ήταν έτσι το σημείο στο οποίο μπορούσα να διεκδικήσω, γιατί πραγματικά είναι μια δυναμική διαδικασία και λάθος να είναι θα διορθωθεί και θα διορθωθεί πάρα πολλές φορές, έτσι και ανάλογα με το και μακάρι να πάει καλά, εύχομαι για το καλό όλων μας και το καλό και εσάς πλέον, αλλά και κυρίως για το Δήμο μας. Πιστεύω όμως ότι δεν έχει να δώσει τίποτα άλλο, τίποτα διαφορετικό από ό,τι είδαμε μέχρι τώρα. Και τουλάχιστον για μένα δεν είδαμε για πάρα πολλά. Προς αυτού του δεν ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό. Θα αφήσουμε, όπως λέω κάθε χρόνο, τη δόξα όλοι σε εσάς και εύχομαι το καλύτερο. Η επικεφαλής της παράταξης ριζοσπαστικής αλλαγής, Λίτσα Κιτσαντά, καταψήφισε τον προϋπολογισμό του 2018, διότι πρόκειται για ένα προϋπολογισμό λιτότητας, αντιαναπτυξιακό, ελλειμματικό στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής και σε μεγάλο βαθμό πλασματικό, όπως επισήμανε. Εκ των πραγμάτων, είναι μια κοπτορακτική που θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ούτε στις πραγματικές ανάγκες των Δήμων, ούτε στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, ούτε και στην πραγματική, ας το πούμε έτσι, βούληση των τοπικών διοικήσεων να κάνουν πέντε πράγματα, παιδί μου, για τον τόπο τους. Γι' αυτό και όλες καταγγείλαμε, και εγώ προσωπικά θα εξακολουθήσω να καταγγέλω, την ύπαρξη και λειτουργία του οικονομικού παρατηρητηρίου, που λειτουργεί σαν μέγενη και σαν δαμόκλια σπάθη πάνω από το κεφάλι των Δήμων και συνολικότερα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Απ' την άλλη, μου έκανε εντύπωση κάτι και θέλω παρακαλώ να το επισημάνω για να το τοποθετηθεί μετά ο κύριος Σιαφάκας, ας πούμε, γιατί δεν είναι θέμα λογιστικό, πιστεύω ότι είναι και θέμα του τρόπου που το χειρίζει ο Δήμος. Έχετε τριπλασιασμένα προς τα πάνω τα χρήματα που θα δαπανίσουμε για δεξιώσεις, γιορτές, εκθέσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό κτλ. Πέρυσι αντίστοιχα προϋπολογίζαμε 40.000 ευρώ και 23.000 ευρώ και φέτος προϋπολογίζεται 124.000 ευρώ και 125.000 ευρώ. Εγώ το έχω ξαναπεί πολλές φορές από εδώ πέρα. Έχω την εντύπωση ότι μερικές φορές κάνουμε πράγματα που έχουν καθαρά επικοινωνιακό χαρακτήρα ή, αν θέλετε να σας πω και την πραγματικότητα, πολύ μικρή χρησιμότητα για τους δημότες. Και εδώ ανοίγω και μια μεγάλη παρένθεση για μια σειρά έργα που έχετε εγγράψει στο τεχνικό πρόγραμμα και εμείς τα έχουμε καταγγείλει, τα οποία δεν χρειάζονται. Επιβαρύνουν το δημοτικό προϋπολογισμό, επιβαρύνουν τις έπρεπε των δημοτών και δεν χρειάζονται. Και γίνονται πιο πολύ έτσι με μια λογική κατασπατάλησης για να φαίνεται ότι κάτι κάνουμε. Δεν είμαι και τόσο σίγουρη τι κάνουμε. Χωρίς αντίκρισμα. Την ίδια στιγμή, ας πούμε, που χρειάζεται να ενισχύσουμε κάποια επιδόματα σε άποψη, που χρειάζεται να βοηθήσουμε λίγο παραπάνω αυτή την κοινωνία να σταθεί στα πόδια της. Για όλους λοιπόν αυτούς τους παραπάνω λόγους και θεωρώντας ότι τελικά αυτός ο προϋπολογισμός του 2018 είναι ένας προϋπολογισμός λιτότητας, πλασματικός, αντιαναπτυξιακός και ελληματικός στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, θα τον καταψηφίσουμε. Ο επικεφαλής της παράταξης Λαϊκής Εσπείρωσης, Κώστας Παπαϊωάννου, ανέφερε χαρακτηριστικά: αυτό που φαίνεται δεν φτάνει για τον Αρδινό λαό. Εγώ για πολιτικούς λόγους δεν ψηφίζω αυτό τον προϋπολογισμό. Γνωρίζει ότι δεν μπορούν οι κάτοικοι να τα επεξεργούν σε άλλα βάρη, αλλά αυτά συνεχίζουν τα ίδια. Δηλαδή, φτάσαμε να πούμε ότι έχουν μειωθεί και κάπως. Εγώ γνωρίζω ότι μισθοί, συντάξεις, ημερομίσθια, κάποτε δούλευε κάποιος με ένα χιλιάρικο μισθό το μήνα και σήμερα βλέπει 300 άρικα. Είναι αδύνατο να τα επεξεργούν του ίδιου. Τι κάνουμε γι' αυτό? Και αυτό αγγίζει πάνω από το 60% συνάδελφοι παντελάντε. Που λέω. Δηλαδή, οπότε, γιατί προϋπολογισμό μιλάμε σήμερα? Ένα προϋπολογισμό που δεν παίρνει υπόψη καν τον τριτογενή τομέα. Ένα προϋπολογισμό που ο άλλος δεν μπορεί καν να φτάσει στο κτήμα του. Κάνουν και όλοι να πληρώσουν. Δηλαδή πληρώνω μέμφια στα χωράφια, τώρα πληρώνω μέμφια και για το Δήμο. Δεν κατάλαβα ποιος άλλος θα έρθει. Πιθανόν να έρθει και η εκκλησία σε λίγο, να ζητήσει και αυτή ένα μέρος.
Έτσι εμείς, για αυτούς τους, και για αυτούς τους λόγους, για πολιτικούς λόγους καθαρά, δεν ψηφίζουμε αυτόν τον προπολογισμό. Ευχαριστώ. Κλείνοντας, τοποθετήθηκε για τον νέο προπολογισμό του έτους ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσερογιάννης, σκιαγραφώντας το ασφικτικό οικονομικό πλαίσιο του νέου προπολογισμού και προσθέτοντας πως η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να εργάζεται καθημερινά για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Αρτινών και την ανάπτυξη της περιοχής, έχοντας ως βασικό στόχο να ολοκληρώσει το οικονομικό νοικοκύριαμα του Δήμου. Τέλος, ο προπολογισμός του νέου έτους εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Προφανώς. Δεν είμαστε εδώ για να πούμε ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα και αλίμονο αν λέγαμε στη σημερινή εποχή ότι υπάρχει ένας προπολογισμός του οποιοδήποτε Δήμου, του οποιοδήποτε κράτους, του ελληνικού κράτους, που λύνει τα προβλήματα αυτή τη στιγμή της κοινωνίας. Και ούτε είμαστε εμείς εδώ η κυβέρνηση, η οποία θα μπορέσουμε να λύσουμε τα πάντα που αυτή τη στιγμή απασχολεί τους συμπολίτες μας και την ελληνική κοινωνία. Απ' την άλλη όμως, αυτός ο προπολογισμός και έχει αναπτυξιακό πρόσημο, γιατί έχει μέσα μεγάλα έργα. Τα οποία η περιοχή χρόνια τα έχει άλυτα, είτε λέγεται επιχειρηματικό πάρκο, είτε λέγεται οριοθέτηση ποταμού Αράχθου, είτε λέγονται έργα της γεφύρωσης ή αυτό που θα ενταχθεί σε επόμενο διάστημα των ασφαλτοστρώσεων, τα 5 εκατομμύρια που πήραμε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για τις κτηνοτροφικές μονάδες και πολλά άλλα. Προφανώς θα ήταν και ακόμη περισσότερο το θέλαμε. Έχει κοινωνικό πρόσωπο που για πρώτη φορά στο Δήμο Αρταίων εντάχθηκαν με αυτό που μπορούμε και να το δούμε φέτος. Τις μειώσεις για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες των τρίτεκνων, των πολύτεκνων, των μονογονεϊκών οικογενειών, των ΑΜΕΑ, των ανέργων κτλ. Άρα, θεωρώ και είμαστε ικανοποιημένοι και να δώσω χαρακτήρια και στην οικονομική υπηρεσία και στον αντιδήμαρχο, γιατί έγινε πραγματικά σπουδαία δουλειά για να μπορέσει να κλείσει και να είναι συσχηλισμένος προϋπολογισμός βάσει και των παρατηρητήριων και όλων των δεσμεύσεων. Και από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε να κάνουμε και αναπροσώσεις μέσα στο πρόγραμμα είναι. Για να μπορέσουμε να αναπροσαρμοζόμαστε κάθε φορά και να ελοποιούμε με τα μέσα τα διαθέσιμα που έχουμε και τους πόρους ό,τι καλύτερο δυνατό για τους συνδημότες μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.